Φίλες και φίλοι, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε Βουλευτά, σεβασμιότατε, συνάδελφισες και συνάδελφοι, νιώθω ιδιαίτερη τιμή για το γεγονός ότι σήμερα είμαι προσκεκλημένος του Εργατοπαλλητικού Κέντρου Φλόρινας, το οποίο διοικείται από μέλη ενός Διοικητικού Συμβουλίου που προσεγγίζει με αξιοσύνη τα ζητήματα του κόσμου της μισθωτής εργασίας και βεβαίως στο τιμόνι αυτού του εργατικού κέντρου βρίσκεται και ένας πολύ καλός και άξιος συνάδελφος, ο πρόεδρος ο Κώστας Οσιάκος, με τον οποίο έχουμε πάρα πολύ στενή συνεργασία. Είναι από τη νέα γενιά συνδικαλιστικών στελεχών, προσεγγίζει τα διακυβεύματα αλλά και τις προκλήσεις της νέας εποχής με μια διαφορετική ματιά. Πέρα από τις γνωστές πρακτικές τις οποίες ακολουθούσε το συνδικαλιστικό κίνημα για δεκαετίες ολόκληρες, έχουμε μπει στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, που σημαίνει ότι οι προκλήσεις και τα διακυβεύματα για τον κόσμο της μισθωτής εργασίας είναι εντελώς διαφορετικά και οι προσεγγίσεις τις οποίες θα πρέπει να έχουμε ως εργαζόμενοι για την επίλυση όλων αυτών των ζητημάτων που ανακύπτουν θα πρέπει να είναι και λίγο διαφορετικές από ότι οι συνηθισμένες. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κόσμος της μισθωτής εργασίας από τα τέλη του 2008 με την εισαγωγή, αν θέλετε, της χώρας μας στην παγκόσμια οικονομική κρίση και την κατάρρευση της Lehman Brothers άρχισε να βλέπει απειλητικά τα σύννεφα να πλησιάζουν σε ό,τι αφορά τις κατακτήσεις δεκαετιών που είχε καταφέρει το συνδικαλιστικό κίνημα μέσα από πάρα πολλούς και πολύχρονους αγώνες. Το 2009, 2010, 2011 με την δημοσιονομική, με τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, τα γνωστά μνημόνια τα οποία υπέγραψε η χώρα μας, τα εργασιακά δικαιώματα και κυρίως το συλλογικό αλλά και το ατομικό εργατικό δίκαιο άρχισε να ξυλώνεται όπως το πουλόβερ. Το 2012 αφαιρέθηκαν και από τα συνδικάτα αφού προηγουμένως τα συνδικάτα είχαν δεχτεί μια πολύ βίαιη επίθεση με κίνδυνο να διαλυθούν. Το 2012 κατακριμνίστηκε το συλλογικό εργατικό δίκαιο με μια πράξη υπουργικού συμβουλίου κατώτερος μισθός, ο συμφωνημένος κατώτερος μισθός με Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καταργήθηκε. Ουσιαστικά οι δανειστές επέβαλαν τα δικά τους θέλω και πρέπει στο όνομα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αλλά και της μείωσης της ανεργίας σε ένα βράδυ μέσα από τα 751 ευρώ που προβλέπονταν στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που είχαν υπογράψει μεταξύ τους οι κοινωνικοί εταίροι. Ο βασικός μισθός πήγε στα 586 για τους άνω των 25 ετών και στα 510 για τους κάτω των 25 ετών. Η συνομοσπονδία ΕΓΕΣΕ ξεκίνησε έναν αγώνα εκείνη τη στιγμή και σε συνδικαλιστικό επίπεδο, πραγματοποιώντας όλα αυτά τα χρόνια πάνω από 43 απεργιακές κινητοποιήσεις, αλλά γνωρίζοντας ότι εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε ρόλο κομμάτων ή ρόλο κυβέρνησης, γιατί είμαστε συνδικάτα και εκπροσωπούμε μόνο μία τάξη της κοινωνίας. Ταυτόχρονα προσφύγαμε σε εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια, αλλά και σε θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ανατρέψουμε όλες αυτές τις βίες αντισυνταγματικές και κόντρα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο παρεμβάσεις που έγιναν στο συλλογικό εργατικό δίκαιο. Σε κάποιες από αυτές τις προσφυγές μας δικαιωθήκαμε και οι κυβερνήσεις ανέλαβαν τις δεσμεύσεις και υποσχέθηκαν στα συνδικάτα και στον κόσμο της μισθωτής εργασίας ότι όλα αυτά που τα δικαστήρια και οι αρμόδιοι φορείς είχαν κρίνει ήδη αντισυνταγματικά ως παρεμβάσεις στο συλλογικό και στο ατομικό εργατικό δίκαιο, ότι με νόμους όταν θα αναλάβανε την διακυβέρνηση της χώρας θα τα επανέφεραν στα προηγούμενα επίπεδα αποκαθιστώντας την νομιμότητα και την κανονικότητα που θα πρέπει να διέπει τις εργασιακές σχέσεις. Δυστυχώς ακόμα και σήμερα αυτή η αποκατάσταση δεν έχει συμβεί. Και επειδή υπάρχει μια συζήτηση γύρω από τον κατώτατο μισθό, θέλω να σας πω ότι αυτό το οποίο εμείς συζητούμε σαν συνδικάτα είναι την υλοποίηση των δεσμεύσεων. Επαναφορά στα 751 ευρώ και αμέσως μετά
να δώσουμε πίσω στα συνδικάτα, στους φορείς εκπροσώπησης, στους αντιπροσωπευτικούς φορείς εκπροσώπησης των εργαζομένων, τα εργαλεία που είχαν στη διάθεσή τους, να μπορούν ελεύθερα να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν το οικονομικό περιεχόμενο των συλλογικών συμβάσεων. Και όχι να έρχεται η οποιαδήποτε κυβέρνηση εν είδη φιλοδορήματος να μας προσφέρει αυτό το ποσοστό ή το άλλο ποσοστό σε καμία δυτικοευρωπαϊκή ευνομούμενη χώρα που σέβεται πρώτα απ' όλα τους πολίτες της, δεν έρχεται το κράτος να γίνεται ρυθμιστής του κατώτατου γνωστού. Υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις, αυτό είναι το κοινωνικό κεκτημένο, αυτή είναι η κατάκτηση του 21ου αιώνα των εργαζομένων, των δυνάμεων της εργασίας να μπορούν ελεύθερα και απρόσκοπτα με τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους να διαπραγματεύονται το οικονομικό περιεχόμενο της μισθωτής εργασίας. Όσο αυτό ως εργαλείο δουλειάς των αντιπροσωπευτικών φορέων των εργαζομένων δεν επανέρχεται, τόσο εμείς θα νομιμοποιούμαστε ως εργαζόμενοι να μιλούμε για εξαπάτηση του κόσμου της μισθωτής εργασίας. Και επειδή αυτές τις μέρες υπάρχει μια συζήτηση για το ύψος της ποσοστιαίας αύξησης του κατώτατου μισθού και για τη ΓΕΣΕΗ, η οποία δεν προσήλθε, και οφείλω να το αποκαταστήσω και θα το κάνουμε αυτό σε κάθε περίσταση και με κάθε ευκαιρία που θα μας δίνεται, ότι η ΓΕΣΕΗ δεν προσέρχεται στο τραπέζι για να υπερασπιστεί τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους, θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό το καλαμπούρι να τελειώσει. Και το λέω αυτό γιατί όσους γνωρίζουν, όσοι γνωρίζουν την διαδικασία, η ΓΕΣΕΗ κλήθηκε να συζητήσει με κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες και να νομοποιήσει προηλυμένες αποφάσεις της κυβέρνησης. Αν μας είχε καλέσει η Υπουργός Εργασίας μαζί με τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους για να εκφράσουμε την άποψή μας και να γίνει μια ειλικρινή διαπραγμάτευση για το ποιο θα είναι το ύψος του κατώτερου μισθού, θα είχαμε προσέλθει. Αλλά να καλούμε τη ΓΕΣΕΕ να συζητήσει με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας για κάτι το οποίο ήδη είχε αποφασιστεί, αν μη τι άλλο. Σεβόμαστε τον εαυτό μας, σεβόμαστε και τους ανθρώπους που εμείς εκπροσωπούμε. Το ύψος και το ποσοστό της αύξησης του κατώτερου μισθού με την μείωση του αφορολόγητου ουσιαστικά θα λειτουργήσει ως ένα εργαλείο εισπράξης φόρων. Ένας εργαζόμενος θα πάρει 25, 30, 35 ευρώ μεικτά στην καλύτερη περίπτωση. Στο τέλος της ημέρας, στο τέλος του χρόνου με τη φορολογική του δήλωση θα πληρώσει πολύ περισσότερα, 750-800 ευρώ. Γι' αυτό λέω ότι αυτό το καλαμπούρι κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει. Επαναφορά στα 751 ευρώ, ελεύθερη συλλογική διαπραγματεύση με νόμο επαναφορά του θεσμικού πλαισίου, έτσι ώστε να αποδείξουμε στην πράξη ότι σεβόμαστε τα συνδικάτα, σεβόμαστε τις δυνάμεις της μισθωτής εργασίας. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Πραγματικά, εδώ, στο Εργατοπαλλητικό Κέντρο Φλόρινας, γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Είμαστε περήφανοι στην Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας που έχουμε ένα εργατικό κέντρο κόσμημα που πραγματικά αντιπροσωπεύει τους εργαζόμενους της περιοχής στις δυνάμεις τις δικές μας. Και δεν είναι μόνο το εργατικό κέντρο Φλόρινας. Πάρα πολλά εργατικά κέντρα σε όλη τη χώρα δίνουν τον αγώνα τον καλό για να υπερασπιστούν τους εργαζόμενους, να υπερασπιστούν αξίες, να υπερασπιστούν δικαιώματα. Και θα πρέπει τα κόμματα, οι κυβερνήσεις να αποδίδουν σεβασμό στους ανθρώπους που αγωνίζονται και να μην προσπαθούν να υπονομεύσουν με κάθε ευκαιρία το έργο και την πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται σε κάθε συνδικάτο, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε περιοχή. Συνάδελφε Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος για την πρόσκληση. Ευχόμαστε καλή χρονιά σε όλους. Θέλω να επισημάνω και να δικαιολογήσω την απουσία του Προέδρου της ΓΕΣΕΗ, του Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος λόγω αντικειμενικών δυσκολιών και επειδή θα έπρεπε να επιστρέψει αυθημερών και μέσα στο βράδυ ξανά στην Βέρεια που βρίσκεται σήμερα, δεν κατάφερε να έρθει εδώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να μεταφέρω μήνυμα ενότητας και αγώνα. Έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο. Τα συνδικάτα ήταν, είναι και θα είναι εδώ. Πρίγκιπες, βασιλείς και κόμματα στο πέρασμα αυτών των 100 ετών ιστορίας των συνδικάτων και της ΓΕΣΕΗ ήλθαν και παρήλθαν και εξαφανίστηκαν από το χάρτη στο πέρασμα του χρόνου. Τα συνδικάτα όμως ήταν, είναι και θα εξακολουθούν να είναι εδώ ως δυνάμεις υπεράσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων
και προώθηση των ετοιμάτων της εργατικής τάξης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία, ευτυχία να φτάσετε στις οικογένειές σας. Προς σημείο αυτό, θα καλέσω τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό.